media, σε οτιδήποτε λέει, Instagram, Twitter, Facebook κτλ. τα, τα υπολογίζει αυτά? Τα, τα υπολογίζω, τα υπολογίζω. Ε, μετά από πολύ καιρό και με πολύ κόπο έχω μάθει να τα φιλτράρω, mm -hmm. να τα χωρίζω σε, ξέρεις, να μην τα βάζω όλα σε ένα καλάθι. Ο τηλεκριτικός θα κάνει τη δουλειά του και θα γράψει τη γνώμη του για την εκπομπή που είναι σεβαστή και θα τη διαβάσω και ε, θα τη σεβαστώ, έτσι, οπωσδήποτε, είτε είναι κακή είτε είναι καλή. Ε, τα social media τώρα βέβαια παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Ε, εγώ είμαι πολύ ενεργή στα social media και στο twitter που το αγαπώ ιδιαίτερα mm -hmm. και στο instagram. Τι εννοώ με τη λέξη φιλτράρω. Ε, θα διαβάσω με πολύ προσοχή αυτόν που θα μου επισημάνει τι δεν γουστάρει σε μένα, τι τον εκνευρίζει στην εκπομπή μου. Τι παρατήρηση θέλει να μου κάνει. Οφώ κάνει μια εμπεριστατωμένη λοιπόν κριτική εννοεί. Και δεν είναι εμπεριστατωμένη. Α μου γράψει, είσαι φάουλ εδώ. Δεν έγινε έτσι. Mm -hmm. Ή α μου γράψει σήμερα μου την έσπασε πάρα πολύ, Ναταία. Ε, α μου γράψει μόνο αυτό okay. και αυτό μόνο. Καλά, σήμερα μου την έσπασε δεν είναι λέει, κριτική. Ε, δεν είναι κριτική, αλλά είναι μια φράση που σου δείχνει ότι κάτι έκανε που θα πει κάτσε, Του την έσπασα. Γιατί του ανθρώπου, να καταλάβω. Θα μπορώ να γράψω ένα γιατί. Okay, μου. Okay, okay. Θα, θα μπω σε διάλογο, θα με ενδιαφέρει. Όλα τα υπόλοιπα τα λεγόμενα hate speech. Που εμπεριέχουν τα. Μιλάμε ελεύθερα, η ώρα είναι περασμένη, ναι. Που εμπεριέχουν τα πατσαβούρα, ε, σαπιο φτύ, ε, αϊμωρή. Εντάξει, καταλάβαμε. Μπούρου, μπούρου, τα ταχυδαία. Και τα οποία βάζουν μέσα από age shaming μέχρι πολιτική, μέχρι ό,τι θέλεις, αυτά... τα να, προ... να πεθάνεις από όποια, όποια αρρώστια υπάρχει. Όλες τις αρρώστιες του κόσμου, όλα. Αυτά δεν τα, τα, τα προσπερνάς, γιατί πολλοί αυτά ξέρεις ότι αυτά είναι... Δεν έχουν... Δηλαδή, απλά είναι για να υπάρχουν. Μπορεί να είναι και από fake προφίλ. Και από fake να είναι, και από στρατολογημένα προφίλ να είναι, και από εντεταλμένους να είναι, και από απλή νοικοκυρά να είναι, Απλώ δεν με αγγίζουν. Με αγγίζουν πάρα πολύ όλα τα άλλα γιατί ξέρω ότι έχουν ένα λόγο. Τα υπόλοιπα που δεν έχουν λόγο δεν τα. διάφανα. Περνάνε σαν διάφανα. Πώ το λένε, δεν είναι. Η χρονιά αυτή νομίζω ότι σημαδεύτηκε από το Me Too. Αν δεν κάνω λάθο, από το Γενάρη που μπήκε το 2021. Να. Έσκασε αυτό το τεράστιο τσουνάμι. Ξεκίνησε πρώτα από τον αθλητισμό και μετά έπιασε πάρα πολύ το χώρο τη υποκριτική. Και η δική σου εκπομπή και η δική σα εκπομπή ασχολήθηκε πολύ ενεργά με το Me Too. Θέλω να μου πει πόσο σε άλλαξε αυτό σαν παρουσιάστα, γιατί μέχρι πέρσι νομίζω κανεί δεν είχε ασχοληθεί τόσο πολύ. Να. Α, και αν υπήρχε και κάποια στιγμή στην εκπομπή που ήρθε κάποιο καλεσμένο ή κάτι, κάτι, κάτι το οποίο σε έφερε επειδή μου σε δύσκολη θέση. Πώ το αντιμετώπισε και πώ το αντιμετωπίζει ακόμα μέχρι και σήμερα όλο αυτό. Πιστεύω ότι όλοι μα ε, στην εκπομπή νιώσαμε σαν να μα πετάξαν ένα κουβά με παγωμένο νερό στο κεφάλι, γιατί ήρθαμε αντιμέτωποι με ονόματα που γνωρίζαμε, mm -hmm. με ανθρώπου που γνωρίζαμε αλλά με καταστάσει που δεν είχαμε φανταστεί. Το χειριστήκαμε, θέλω να πιστεύω, ω επιτοπλίστων σωστά. Είχαμε μια κοινή πορεία, ένα κοινό σκεπτικό και μια κοινή γραμμή ε, και οι πέντε μα στο ότι για μα. Ε, ένα είναι ο στόχος, ένα είναι ο σκοπός και μία είναι η έννοια μας. Ε, τα κορίτσια και τα αγόρια που είχαν υποστεί τις κακοποίησεις. Δεν είμαστε εισαγγελεί, το τονίζω. Ε, δεν είμαστε ο Άριο Πάγο. Είμαστε απλά μια ε, εκπομπή, τηλεοπτική. Αλλά έχουμε άποψη. Και αυτή την άποψη ευτυχώ είμαστε σε ένα κανάλι που μα επέτρεψε να την καταθέσουμε όσο μα επέτρεψαν τα εξώδικα που πέφταν στο κεφάλι μα βροχή, τα προειδοποιητικά εξώδικα, που πέφταν στο κεφάλι μα βροχή από του δικηγόρου. Να μην αναφέρετε ε... ονόματα. Αυτό Ακριβώς. δεν είναι συνήθω. Ακριβώ. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, πόσο μα άλλαξε, Μα έκανε σίγουρα πιο καχύποπτους, ε, μας έκανε πλέον ν, να εμπιστευόμαστε όλο και λιγότερου ανθρώπους και το πιο τρομακτικό και το πιο θλιβερό σε αυτή την ιστορία είναι ότι μας έκανε πια αυτή τη φράση πέσαμε από τα σύννεφα που λέμε. Νομίζω βρίσκεσαι θέμη μου ότι πια νομ, είμαστε όλοι τόσο, μας σκλήδινε τόσο πολύ που είμαστε πια έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα. για όλα. Είμαστε και αυτό είναι το πιο θλιβερό Ισχύει. από όλα. Το, να, το να, α, να είσαι έτοιμος για το επόμενο που θα το ακούσει και θα πεις «Α, κι αυτό σε» και να μην πεις «Τι» γιατί την πρώτη φορά λε, «Τι, ποιο, τη δεύτερη λες ποιο, την τρίτη λες «Ποιος!» και την τέταρτη λε, «Α, κι αυτό σε» «Α, κι αυτή ε» Κρίμα. Πολύ. Πολύ, δηλαδή πολύ, πολύ βρωμιά, φίλε. Και, και πρόσεξε. Δύο χώροι, έτσι. Ε, Αθλητισμό υποκριτική. Πιο πολύ υποκριτική. Για να δούμε και του άλλου. Εγώ περιμένω να δούμε. Ναι, αλλά θα βγει κάτι. γιατί Μα ότι... δεν πρέπει. Δηλαδή, κάτσε κάποια στιγμή. Νομίζω ότι στην υποκριτική και τόσο πολύ, επειδή ήταν όλα τα θέματα.